το οποίο καλώς ή κακώς δεν αφορά μόνο τον παραγωγό. Αφορά και το πλήθος του παραγωγού, αφορά όμως και το περιβάλλον, αφορά και το καταναλωτή, ο οποίος θα καταναλώσει τον τρόπο το οποίο θα παράξει εσείς, και αφορά την αναγκαιότητα του ρυθμού. Οι παράμετροι λοιπόν οι σοβαροί, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το περιοδικό φάρμακο, είναι πέντε. Ο πρώτος είναι η αναγκαιότητα χρήσης του, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Χρησιμοποιούμε και ορικό φάρμακο, δηλαδή όταν είναι αναγκαίο με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Το δεύτερο είναι η προστασία του ίδιου του παραγωγού, του ίδιου του χρήστη κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Η τρίτη σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με το περιβάλλον. Το περιβάλλον που έχει να κάνει με την ωφέλιμη πανίδα. Το περιβάλλον που αφορά τις όμορες καλλιέργειες. Εδώ είναι άλλη μια παράθεση και λέω ότι είμαστε δέκτες παραπώνων πολλές φορές στην υπηρεσία κατοίκων οι οποίοι διαμαρτύρονται για μη λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας κατά την εφαρμογή ενός φυτοπραγμάτων. Και πολλές φορές τα πράγματα φτιάχνουν στο δικαστήριο. Πολλές φορές δε άλλες γινόμαστε κατά τον έλεγχο των κολλημάτων στα γεωργικά φάρμακα, έχουμε περιπτώσεις επιμόλυνσης. Εξετάζουμε δηλαδή τον βιολογικό μέσο παραγωγό, ο οποίος δεν έχει κάνει χρήση του φυτοφαρμάκου. Δίπλα όμως υπάρχουν εσπεριδοειδή, υπάρχουν πορτοκαλιές, έχουν χρησιμοποιηθεί γεωργικά φάρμακα των οποίων η χρήση απαγορεύεται την ελιά. Δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εφαρμογή ο καλό διοκτήτης των εσπεριδοειδών. Αποτέλεσμα, επικίνδυνα ελαιομοκτώνα να περάσουν στον άνθρωπο να δημιουργούνται προβλήματα και να δημιουργούνται η παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν εύκολα ότι οι ίδιοι δεν χρησιμοποίησαν το γεωργικό φάρμακο όταν κατά τη διαδικασία της δημοπεριψίας βρίσκεται στο τρόφιμο. Ο επόμενος παράγοντας σχετίζεται με τον καταναλωτή και κατά πόσο θα καταναλώσει ένα προϊόν ασφαλές, ένα προϊόν το οποίο δεν θα έχει γεωργικά υπολείμματα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι από τις ελέγχους που κάνουμε και στις λαϊκές αγορές και τα σούπερ μάρκετ και στους χώρους πωλήσεως τροφίμων, υπάρχουν περιπτώσεις, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό, παρουσίαση υπολείμματων εντός ορίων ή παρουσίαση υπολείμματων σε ελάχιστες περιπτώσεις εκτός ορίων. Οφείλω να πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, άλματα πρόοδου εννοώ, με τελικό πρόσημο. Δεν είναι η κατάσταση στη γεωργία όσον αφορά το γεωργικό φάρμακο προ 30 ετών, όπου έβλεπες συνηθισμένη εικόνα να γίνεται εφαρμογή φαρμάκου, να καπνίζει ταυτόχρονα ο χρήστης, να ψεκάζει με σορτσάκι και παντόφλες. Αυτές οι εικόνες εμπολής δεν υφίστανται πλέον. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, μέλημά μας, όλων όσοι εμπλέκονται με τη διαδικασία είναι αυτές να εκλείψουν εντελώς. Και ο τελευταίος παράγον που έχει να κάνει με το γεωργικό φάρμακο αφορά το κόστος. Είναι ένα σημαντικό συντελεστή τη ζωή που όταν γίνεται αλόγιστα, εκτός των άλλων, επιβαρύνει και τον παραγωγό οικονομικά. Το επίκαιρο, πέρα από το διαχρονικό που ανέπτυξα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι από 1η πρώτου 2018 πλέον δεν μπορεί κανείς να αγοράσει γεωργικό φάρμακο χωρίς προηγουμένως να γίνει συνταγογράφηση. Η οποία συνταγογράφηση κατά την ενωσιακή νομοθεσία γίνεται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 5 που προτίστως ανέφερα. Που προηγουμένως ανέφερα. Είναι μια διαδικασία η οποία καλώς ή κακώς γίνεται. Ενδεχομένως θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να προσαρμοστεί το σύνολο των αγροτών μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί προκειμένου να συνταγογραφηθεί ένα γεωργικό φάρμακο, θα πρέπει ο χρήστης, ο επαγγελματίας χρήστης, να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φαρμάκων. Πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα σε ένα μικρό ποσοστό έχει συμβεί. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι με τις δυνατότητες που δίνει το σύστημα και με την προσπάθεια περισσότερων παραγωγών και με την προσπάθεια περισσότερων φορέων συνεταιριστικών ή ιδιωτικών να συνεχίζουν τις προσπάθειες εξέτασης προκειμένου να αλλάξουν περισσότερα όρια στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό, η διαδικασία αυτή στο μέλλον θα ομαλοποιηθεί. Νομίζω είπα πολλά. Θα δώσω το λόγο στους συζητητές προκειμένου να αναπτύξουν τις συζητήσεις τους και να μείνει αρκετός χρόνος προκειμένου να ακολουθήσει το παραγωγικότερο κομμάτι που αφορά το διάλογο. Ο λόγος στον κύριο Κασεγόπουλο.
Καλησπέρα και από μένα. Τα έχουμε ξαναπεί σε αυτό εδώ το χώρο σχετικά με τα φάρμακα και την χρήση που γίνεται στην περιοχή μας και τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε κάθε φορά που φαντάζομαι αυτή την περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια έχει επικαιροποιηθεί η νομοθεσία, έχει αναγνωριστεί με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει, το βασικό, είναι αυτή η νόμη που βλέπετε πίσω, είναι ο νόμος 4036 του 2012, όπως τροποποιήθηκε το 4235, το περιοδικό διάταγμα το οποίο διέπει κυρίως τα καταστήματα εμπορίας και την εμπορία των φυτοπροστατευτικών, ποιος πουλάει, πού πουλάει και πώς το πουλάει, και εν τέλει το εθνικό σχέδιο δράσης με βάση το οποίο έχουν προκύψει όλα τα καινούργια που ξέρουμε, όπως είναι η πιστοποίηση των αγροτών μέσω του πιστοχωρήτης του προστατευτικού για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών, η ηλεκτρονική καταγραφή πώλησης των φαρμάκων, και τώρα τελευταία η συνταγογράφηση τους. Λοιπόν, αυτά είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως λέτε, προέβλεπε την κατάρτιση για την ορθογενική χρήση των γενικών φαρμάκων, το πιστοποιητικό κοινό, τη λήψη του πιστοποιητικού γνώσεων ύστερα από αυτή την κατάρτιση, την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα, στα πλαίσια του οποίου γίνεται και η σημερινή ημερίδα, και πρέπει με κάθε ευκαιρία να επικοινωνούμε τα θέματα. Όσοι είναι εδώ πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων ή κάποιων άλλων φορέων ή μέλη, μπορούμε να το συζητήσουμε σε οποιοδήποτε χώρο θέλουμε. Ένα άλλο μέτρο τελευταίο σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εκθέρωση του συγκεκριμένου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Δηλαδή η πιστοποίηση των μηχανημάτων τα οποία χρησιμοποιούμε για τους εκαρπούς. Όλοι ξέρουν ότι αυτά πρέπει να φέρουν ειδικό σήμα και να ελεγχθούν από συγκεκριμένα συνεργεία τα οποία έχουν πιστοποιηθεί και να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Άλλα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη χρήση των γενικών φαρμάκων είναι τα μέτρα για την προστασία του υδάτων και περιβάλλοντος, τα μέτρα για τη μείωση χρήση των γενικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές, ευαίσθητες κτλ. Τα ειδικά μέτρα για την αποθήκευση των γενικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευαστικών τους, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και τέλος, προβλεπόμενη φυτοπροστασία, η οποία ουσιαστικά είναι υποχρεωτική για όλους. Δεν είναι μόνο κάποιοι που είναι στη διάρκεια της κοινωνικής ομάδας και κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και η ολοκληρωμένη παραγωγική διαδικασία είναι υποχρέωση όλων και μέσα από το όρθιο, μέσω της επιδότησης που παίρνουμε, δηλαδή, έχουν υπογράψει ότι θα τηρούμε όσα προβλέπονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων της προστασίας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι ότι ορίζονται για πρώτη φορά σαφείς αποστάσεις χρήσης και τρόπος εφαρμογής κάποιων φυτοφαρμάκων, το οποίο δημιούργησε κάποια προβλήματα και μας φέρνει αντιμέτωπους με μια πραγματικότητα που αναπτύσσεται και τώρα στην περιοχή μας, δηλαδή το να αναπτύσσονται οικισμοί, είτε παραθεριστικοί, είτε και να χτίζονται σπίτια σε αγροτικές περιοχές, και πλέον να υπάρχει ζήτημα όταν εκεί υπάρχει μια παρελθούσα αγροτική χρήση και μια χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτός είναι ένας πίνακας που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και δείχνει τις αποστάσεις ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το φυτοπροστατευτικό. Βλέπουμε ότι τα πιο ισχυρά φυτοπροστατευτικά έχουν αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι τα πιο επικίνδυνα. Ευτυχώς είναι πολύ λίγα με αυτή τη σήμανση που χρησιμοποιούνται πλέον. Και όσα φυτοπροστατευτικά έχουν αυτό το σήμα ή αυτό εδώ, το οποίο το έχουν αρκετά, βέβαια αυτό εδώ μπορεί να το δείτε και σε αρκετά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας. Γι' αυτό και αυτά πρέπει να χρησιμοποιούμε με ανάλογη προσοχή, επαγγελματικά κτλ. Π.χ. για αυτά τα
κλείνω σε αυτό το φάρμακο, αλλά μετά την εφαρμογή των συγχρονικών σχεδίων δράση από ευαίσθητες περιοχές όπως νοσοκομεία, σχολεία, τελικές χαρές κτλ. Η απόσταση από την διακρίση του είναι 200 μέτρα. Για ξενοδοχεία, 200 μέτρα. Και εμείς τώρα τυχαίνει να έχουμε ξενοδοχεία μέσα σε αγροτικές περιοχές. Γι' αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να προσέχουμε, αν δεν τηρούμε αυτές τις αποστάσεις, να προσέχουμε να μην προκαλούμε με τη δημιουργία ψεκαστικού νεύρους και να την κατάλληλη ρύθμιση στην περιοχή μας με τα κλιμάτων. Το πιο συνήθες σύμβολο που υπάρχει επάνω στις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων είναι το θαυμαστικό, το οποίο σημαίνει ότι το φυτοφάρμακο είναι σίγουρα ερεθιστικό και ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα η συνοή του ή ακόμα χειρότερα η κατάποψή του μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και θάνατο. Για να φυτοφάρμακα με το συγκεκριμένο εικονόγραμμα, τα οποία είναι αρκετά τα συνήθως χρησιμοποιούν από αυτό το εικονόγραμμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση 80 μέτρων από ευαίσθητους χώρους, όπως είπαμε, και νοσοκομεία, σχολεία, θετικές χαρές, όπου κινείται παιδιά κτλ. Από ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 80 μέτρα. Σε κατοικίες εκτός σχεδίου πόλης η απόσταση δεν είναι μεγάλη, είναι 10 μέτρα. Αλλά και πάλι πρέπει να προσέχουμε τη δημιουργία ψεκαστικού νεύρους. Όσο και αν ήρθε ο άλλος και έφτιαξε το σπίτι του δίπλα από τον ελαιόλαδο το δικό μας ή το ξενοδοχείο ή οτιδήποτε, εμείς θα πρέπει να το σεβαστούμε. Και το μεγαλύτερο ζήτημα είναι για κατοικίες εντός σχεδίου πόλης, η απόσταση πρέπει να είναι 50 μέτρα. Δηλαδή, ένα ζανιοκτόνο συνήθως χρησιμοποιούμενο πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση 50 μέτρων από τη πλησιέστερη κατοικία. Και πάντα με τρόπο τέτοιο που να μην δημιουργείται ψεκαστικό νεύρος. Όπως σας είπε και ο προϊστάμενος, είχαμε στην υπηρεσία μας πολλά παράδειγμα σε σχέση με αυτά τα θέματα και είναι πολλές φορές δυσεπίλητα και δημιουργούν μεγάλη στενοχώρια και στους μεν και στους θέλους. Ένα άλλο σύμβολο που υπάρχει στα περισσότερα φυτοφάρμακα και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας είναι ότι τα περισσότερα είναι επιβλαβή στους υδρόβιους οργανισμούς και στα εκθαμιακά ύδατα κλπ. Γι' αυτό πρέπει να ψεκάζουμε σε κάποιες αποστάσεις από σημεία απορροής ή σημεία συλλογής ύδατος. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναφέρεται επιπλέον οδηγίες ασφαλείας στην έλλειψη κυκλοφορίας ενεργειακού φαρμάκου, οι οποίοι ορίζουν αυστηρότερες αποστάσεις ψεκασμού. Άλλο που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η αναγγελία ψεκασμού. Κάθε παραγωγός, αν θέλει να είναι 100% νόμιμος όταν κάνει ένα ψεκασμό, πρέπει περιμετρικά του χώρου που έχει ψεκάσει να αναρτά μια ανακοίνωση που θα έχει περίπου αυτή εδώ τη μορφή, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία του ψεκασμού, το χρησιμοποιηθέν φυτοφάρμακο και για πόσες μέρες δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτό το σημείο. Για να είμαστε νομικά 100% εντάξει. Μια περίπου ίδια μορφή ανακοίνωση που χρησιμοποιούμε και στο πρόγραμμα πατριωτικονομία κτλ. Τώρα, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και του νόμου 46 του 2012, επιβάλλονται αυτοί. Έχει κωδικοποιηθεί και η εκλογική διαδικασία και η διοικητική και η διαδικασία επιβολή διοικητικών προστήμων για όσου κάνουν παραβάσεις σε θέματα χρήσης προστατευτικών. Τα χρηματικά πρόστιμα είναι αρκετά βαριά και εμείς έχουμε δει από όλες τις περιπτώσεις. Περιπτώσεις 30.000 με 500 έχουμε δει αρκετές. Το αυστηρότερο πρόστιμο που έχουμε δει, που επιβάλλεται μέσω του ΙΠΑΤ κτλ., ήταν 5.000 ευρώ, το οποίο είναι δυσβάστακτο για κάθε παραγωγό, για υποβλήματα φυτοπροστατευτικών. Ευτυχώς οι περιπτώσεις είναι λίγες, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Για τώρα στην κατάσταση που έχει περιέλθει και αγροτικό στο μέσο και η οικονομική μας κατάσταση γενικότερα, όλα είναι επιβαρυντικά. Δεν είμαι πιο διατάξιμο σχετικά με τα πρόσφυγα της επαγγελματίας και των συμπροσωπευτών, σε όποιους διακινούν κτλ. Και οι προκαλούμενες δαπάνες, δηλαδή το ύψος του το πρόστιμο που θα πληρωθεί, όπου και να βρεθεί υπόλοιμα ή οτιδήποτε κτλ., βαρύνει τον υπεύθυνο για την παράβαση. Το δεύτερο στο σύστημα της κοινωνικότητας, θα φτάσουμε στον τελευταίο, σε αυτόν που το έχει παράξει δηλαδή. Συνήθεις παρατηρήσεις σε θέματα χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες μπορεί να
έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υπολοιμάτων, φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα, είναι η χρήση σκευασμάτων χωρίς έγκριση στην καλλιέργεια και σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και να βρεθεί, όση ποσότητα και ακόμα ελαχιστότατη, κάποια ελάχιστα μιλιγκράμμα ανά λίτρο ή ανά κιλό σε οποιοδήποτε προϊόν πλησίδουν κυρώσεις. Άλλο ζήτημα είναι η υπερβολική δοσολογία, δηλαδή να βάζουν μεγαλύτερη δόση από τη συνηθισμένη. Και είναι τελείως το δύο ημερών ανάμεσα στη χρήση και τη συνδρομή. Όλα τα φυτοφάρμακα λένε ότι έχουν κάποιες μέρες από τη στιγμή της εφαρμογής μέχρι την συγκόνησή τους και τη διακίνησή τους προς εμπορία. Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε οπωσδήποτε. Αυτά είναι ενδεικτικά. Είναι οι πίνακες με τις δειγματοληψίες που έχουμε κάνει στην περιοχή ευθύνης μας. Το έτος 2015, το έτος 2016, το 2017 δεν τα έχω βάλει εδώ, αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει, έχουμε πάρει δείγματα φωτοκυπευτικών από διάφορα σημεία πόλης, από λαϊκές αγορές, από σούπερ μάρκετ, από μπακάλικα μανάβικα, όπου και από παραγωγούς ακόμα από πάγιους σε δρόμους και από και από οπουδήποτε μπορεί να γεννηθεί ένα προϊόν από το συσκευαστή. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι σε αρκετό αριθμό δειγμάτων υπάρχουν υπολείμματα πολύ κάτω από τα όρια, γύρω στις 10 με 20 φορές κάτω από τα όρια και λίγες περιπτώσεις έχουμε έχουμε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε προβλήματα. Εδώ βλέπουμε εν τω μεταξύ δεν διαφοροποιούνται σε όλα τα σημεία πώλησης, παρόλο στους ελέγχους που γίνονται για τις μεγάλες αλυσίδες κτλ. Κάποια ίχνη φυτοπροστατευτικών μπορούν να βρεθούν παντού. Βέβαια, αυτές οι αναλύσεις γίνονται σε τρόφιμα και σε προϊόντα τα οποία είναι καθαρίστα και άπλυτα. Που σημαίνει ότι αν θα τα πάρουμε σπίτι, αν τα πλύνουμε και τα καθαρίσουμε, μειώνεται σαφώς το φορτίο του. Του φυτοφαρμάκου μπορεί να υπάρχει κάποια ουσία παράγοντας ή επιβαρυντική. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από κάποιες αναλύσεις που γίνανε από ένα διαπιστευμένο εργαστήριο σε προϊόντα της περιοχής μας, σε παντζάρια συγκεκριμένα. Γίνανε στο σημείο εμπορίας και βρεθήκαν υπολείμματα παράνομων ζανιωτών δύο φορές πάνω από το όριο. Και τα αποτέλεσμα ήταν αυτά τα προϊόντα να γυρίσουν πίσω στον παραγωγό. Βέβαια δεν τα βρήκε κάποιος φορέας ελεγκτικός προκειμένου να επιβληθούν και πρόστιμα, δεν είναι αυτή η ουσία και μόνο το ότι γύρισε πίσω το προϊόν είναι αρκετά ευαλωτική. Είναι πολύ ευαλωτικό για τον παραγωγό. Και η συγκεκριμένη περίπτωση έχει προκύψει από φυτοφάρμακα τα οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει ο παραγωγός, αλλά σίγουρα είναι επιμόλυνση από εφαρμένη χρήση, από χρήση ψεκαστικών μέσων τα οποία δημιουργούσαν ψεκαστικό νεύρος. Για να βελτιωθούν όλες αυτές οι καταστάσεις, εφαρμόστηκε και το μέτρο της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, η οποία συνταγογράφηση γεωργικού φαρμάκου, τι είναι, είναι μια έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης ενός γεωργικού φαρμάκου. Είναι υποχρεωτική από 17 Οκτώβριο του 2017 και ελέγχεται από 1η του 2018 η συστηματική εφαρμογή της συνταγογράφησης. Η συνταγή εκδίδεται από συνταγογράφους οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε ένα μητρό συνταγογράφων. Αυτή που λέει είναι γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπονίας και σίγουρα και γεωπόνοι των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών. Ένα υπόδειγμα συνταγής, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά, έχει αυτή τη μορφή περίπου. Μας λέει στην αρχή να έχει όλα τα στοιχεία του παραγωγού, του συνταγογράφου, έχει τον υπεύθυνο για τη χρήση, το άτομο του χρήστη, το νεκρό για τον οποίο κατευθύνεται, είναι ένα φάρμακο το φάρμακο του άνθρωπου και τις πατάτες και στις οδηγίες, επειδή δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως το μέτρο ακόμα, δεν έχει γραφτεί ούτε η δοσολογία ούτε η έκταση. Καλό όμως είναι η συνταγογράφη να σημειώνει και την έκταση
και την δοσολογία, πιστεύω εγώ, γιατί τι συνταγή είναι αν δεν έχει δοσολογία. Βέβαια, αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα βελτιωθεί. Ωστόσο, διασφαλίζει ότι αυτός ο παραγωγός χρησιμοποιεί ένα φυτοφάρμακο το οποίο είναι εγκεκριμένο για αυτή την καλλιέργεια. Εκτός από τη συνταγή, συμπληρώνεται και το έντυπο λιανικής πώλησης, η ηλεκτρονική καταγραφή, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία πάλι για την καλλιέργεια και για το φυτοφάρμακο, για το οποίο το πάλι εξασφαλίζει το ότι έχει δοθεί ένα σκεύασμα το οποίο έχει ένδυση για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Η συνταγή ισχύει για ένα μήνα από την έκδοσή της και είναι απαραίτητη για όλες τις προσελεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις λιανικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση μόνο. Δεν εκδίδεται συνταγή μόνο για καλλιέργειες αρωματικών φυτών, ανθρωπικών και βασικών υλών. Συνταγή. Τα έντυπα της συνταγής και της ηλεκτρονικής καταγραφής είναι υποχρεωμένα και τα καταστήματα, είτε ηλεκτρονικά είτε σε φυσική μορφή, σε χαρτί δηλαδή, να διατηρούν και τρία έντυπα στο αρχείο. Η παραγωγή θα πρέπει να διατηρούν και αυτοί για το ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή κάθε παραγωγός θα πρέπει να έχει μια ελάχιστη ικανότητα αρχαιοθέτησης, θα είναι δηλαδή ένα φάκελο στο οποίο να βάζει μέσα τις συνταγές και τις καταγραφές, οι οποίες θα είναι πολύ χρήσιμες και για στο όταν θέλει να ανατρέξει σε ενέργειες που έχει κάνει κατά τα προηγούμενα έτη ή να τα επιδείξει κάποιο έλεγχο. Αυτό λέμε και εδώ, τα έντυπα συνταγής και ηλεκτρονικής καταγραφής βοηθούν στην τήρηση ενός αρχαίου ψεκασμού, το οποίο είναι υποχρεωτικό και από τους κώδικες αυτής γεωργικής πρακτικής, τους οποίους πρέπει υποχρεωτικά να τηρούμε, είναι νομική μας υποχρέωση, αλλά είναι και το ελάχιστο πρέπει να κάνουμε προκειμένου να έχουμε μία τάξη στις δουλειές σχετικά με τα φυτοφάρμακα. Στο έντυπο της ηλεκτρονικής καταγραφής υπάρχει χώρος στην άκρη, σε αυτό το σημείο, ο παραγωγός σημειώνει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες εφαρμογής του φυτοφαρμάκου και έτσι κρατώντας αυτό σε ένα πρόχειρο αρχείο μπορεί να έχει ένα πολύ καλό ιστορικό με τις επεμβάσεις που έχει κάνει τα πράγματα, στο οποίο γενικά ρωσούμε και δεν θυμόμαστε τι έχουμε κάνει ή δεν μπορούμε να αποδείξουμε σε άλλους ότι έχουμε κάνει αυτά. Αυτά μας προστατεύουν και σε περιπτώσεις που έχουμε ζητήματα, εγχωρήματα κτλ. Στο να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε τυχαίοι και δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά έτσι, απλώς ότι κρατάμε ένα αρχείο και ξέρουμε ότι έχουμε κάνει και έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο αυτά που πρέπει στις καλλιέργειες για τις οποίες μείνουμε. Αυτά είχα να πω. Ό,τι αν το θέλετε, να ρωτήσετε και τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Μεσακόπουλο για την παρουσίασή του. Δεν θα δοθεί ο λόγος τώρα στις ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου για να πει στις ερωτήσεις. Προτού όμως αλλάξουμε θέμα, θα ήθελα να προσθέσω κάτι στην παρουσίαση του κύριου Μεσακόπουλου. Προσοχή. Με το γεγονός της συνταγογράφησης δεν έρεται η ευθύνη του παραγωγού στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο βρεθεί υπόθημα γεωργικού φαρμάκου πάνω από τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια ή μη επιτρεπόμενο. Το γεγονός της ύπαρξης συνταγής δεν μεταβιβάζει τις ευθύνες στο γεωπόνο που συνταγογράφησε. Ο παραγωγός έχει τη συνταγή στα χέρια του, έχει πάρει τις οδηγίες από το γεωπόνο, είναι υπεύθυνος όμως και για την τήρηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ τελευταίας επεμβάσεως και συντομιβής, η οποία θα του εξασφαλίσει τα όρια τα επιτρεπόμενα και για την ενδεχόμενη υπέρβαση δοσολογίας και για το γεγονός ότι δεν εφάρμοσε το φυτοπροστατευτικό όπως δήλωσε στο γεωπόνο που θα αγοράσει το φάρμακο, αλλά όπως το άφησε στο καφενείο και το χρησιμοποίησε σε μια άλλη καλλιέργεια. Θέλω να πω ότι
Η ευθύνη συνεχίζει και παραμένει. Είναι ένα μέτρο στην κατεύθυνση τη σωστή, σε απολύτως αναγκαίο, στην απολύτως αναγκαία περίπτωση χρήση του φαρμάκου, όμως ο παραγωγός συνεχίζει και έχει την ευθύνη της ορθής χρήσης. Ο κ. Παπα-Νικολάου, για τα σχέδια ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να κάνω την εισήγηση όσο μπορώ πιο γρήγορα και μετά να ακολουθήσω με ερωτήσεις. Το θέμα μας είναι τα σχέδια. Το μέτρο λέγεται στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό μέτρο 4.1. Εμείς τα ξέρουμε από παλιά στα σχέδια βελτίωσης 2014-2020. Οι δράσεις τώρα, ξεκινάμε. Δράση 4.1.1. Κυριαρχή δράση. Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης. Η στόχη είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η δράση 4.1.3. Δεν θέλω να σας σχολιάσω μετά τα νούμερα, αλλά για μια εικόνα. Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στόχοι, βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβληση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή. Η δράση 4.1. Επενδύσεις στην ακριβική και κοινωνική εκμεταλλεύση. Πρώτον, πού απευθύνονται. Φυσικά και νομικά πρόσωπα έως 200.000 ευρώ. Αν υποστηρίζει από την τυπική απόδοση, τις τελευταίες δηλώσεις όζε μέχρι και 500.000 ευρώ. Για συλλογικά σχήματα μέχρι και 500.000 ευρώ χωρίς περιορισμό. Αν υποστηρίζει όμως την τελευταία κλεισμένη κρίση, μπορεί να φτάσει και ένα εκατομμύριο. Δράση 4.1.2. Επενδύσεις και εξοικονόμηση νερού. Δεν προκυρήσεται ακόμα. Προσέξτε, η δράση δεν έχει. Προβλέπεται όμως δεν έχει προκύρηση. Δεν έχει προκύρηση. Είναι από 150.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και από 500.000 για συλλογικά σχήματα. Και η δράση 4.1.3 που μας ενδιαφέρει, που έχει προκυρηθεί, είναι ανενώσεις πηγές ενέργειας και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων. Έως 150.000 ευρώ για ανενώσεις πηγές ενέργειας και 200 για αποβλήτα και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έως 500.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα. Λίγα λόγια για προπολογισμό. Ο προπολογισμός της πρόσφυγης ανέρχεται σε 316 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Ο προπολογισμός για τα συλλογικά σχήματα ανέρχεται σε 73 εκατομμύρια, 789.500 εκατομμύρια ευρώ, για την τάση 4.1 και 10.421.000 ευρώ για την τάση 4.1.3. Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ προκυριχτούν για την τάση 4.1.2. Αυτή που είπαμε προηγουμένως. Η κατανομή. Εδώ βλέπετε την κατανομή. Εμείς πάμε κατευθείαν, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Πάμε κατευθείαν στην παραπάνωση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Η παραπάνωση έχει 31.331.445, από τα οποία κατανομή γίνεται. Η δράση 4.1.1 έχει 29.264.958 και η δράση 4.1.3 2 εκατομμύρια. Αν δείτε, είμαστε περίπου, όχι περίπου, είμαστε η δεύτερη αναπεριφέρεια. Πρώτη έρχεται η περιφέρεια της Μακεδονίας στην κατανομή. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι τα χρήματα θα είναι αρκετά. Θα δούμε στην πορεία. Δύο λόγια για τις δράσεις. Ξεκινάμε από δράση 4.1 και 4.3. Πού απευθύνεται. Να έχουν συμπληρώσει το 10ο αιώνα έτος στις ηλικίες τους και να μην έχουν υπερβεί το 61ο. Δηλαδή από 18 ετών έως 61 ετών. Να έχουν επιβάλει μια δήλωση εκμετάλλευση, αυτό το λεγόμενο που λέμε ΟΣΔΕ, το 17. Προσέξτε, το 17. Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιαδήποτε παγίδα του ενεργού ή του εξωτερικού. Φυσικά να είναι κοινοποιητική λέξη. Επιπρόσθετα η δράση 4.1 να είναι γεγραμμένη στο ΜΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες. Yeah. Όχι νέος ερχόμενοι. Yeah. Ή να είναι νέοι γεωργοί που κομμένουν 6.1. Το μέτρο 6.1, για όσους δεν έχουν θυμούνται, είναι το μέτρο των νέων γεωργών που ήδη έχει περπατήσει για την περιοχή μας. Είναι περίπου, στη διεύθυνση γεωργίας εμάς είναι 200 άτομα και 100 περίπου είναι στη διεύθυνση τριβηλίας. Είμαστε περίπου 300 άτομα έχουν ενταχθεί στο μέτρο 6.1. Επιλεξιμότητα νομικού προσώπου και τις δράσεις. Είπαμε πάλι να έχουμε βάλει μια δήλωση εκμετάλλευσης, θα είναι φορολογικά, αυτό το είπαμε.
να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι 31/12/2028, να μην τελούν την οκτώβευση. Και επιπλέον υποψιάζεται ότι τα διοξείδια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Λοιπόν, επιπληκτικότητα συλλογικού σχήματος. Μιλάμε τώρα για συλλογικά σχήματα, δηλαδή ομάδες παραγωγών και συνδεσμοί. Να είναι γεγραμμένοι και ενήμεροι στο οποίο μητρό, όπως αυτό ορίζεται από τη φυσική νομοθεσία, να έχουν εξοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος, να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου. Δράσεις 4.1 και 4.3. Να εμφανίζουν τις τρεις προηγούμενες κρίσεις από το έτος προβολής και δροφόρο μέσω των αποτελεσμάτων, προφόρων και προθέσεων και μέσω κύκλου εργασιών μεγαλύτερων των 30.000. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εκτός της προηγούμενης τριετίας από το έτος προβολής, καθώς και για τους στόχους της παρούσας θεωρούνται νεοσύστατα. Επιλογιστικότητα συλλογικού σχήματος, δηλαδή συνδεσμοί και ομάδες παραγωγών. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ανήμεροι, στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται σε κάποιο άλλο νομικό προσώπο, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στον οποίο υπάγεται. Να μην τελούν υποκτώκευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση και καθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται σε κάποιο άλλο νομικό προσώπο, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στον οποίο υπάγεται. Μία επιλέξιμα συλλογικά σχήματα. Συλλογικά σχήματα τα οποία ακούνται χρηματοδότηση δαπανών για τι οποίε έχουν ήδη ενταχθεί ή και ενισχυθεί από ίδιε ή άλλε συγχρηματοδοτούμενε δράσει. Για την οποία η συντηρητικού σχεδίου ή η δουλειά ανάλογα με το κουβαλόμενο συνδράει τη παρούσα. Συλλογικά σχήματα στα οποία διαπιστώνονται ο γύρος του ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκπροθέσεων προκειμένου να ανταχθούν στη δράση τη παρούσα. Συλλογικά σχήματα τα οποία δημιουργούν τεχνητά τι προποθέσει που απαιτούνται για την ένταξη τη δράση τη παρούσα. Μία επιλέξιμα συλλογικά σχήματα. Συλλογικά σχήματα στα οποία προκύπτει υποχρέωση συντάξει και ισολογισμό για τα έτη τη τριετία που προηγείται το έτο προβολή και αυτά δεν το έχουν πράξει. Συλλογικά σχήματα τα οποία έχει δοθεί ακόμα καταλογισμού για παραβάσει των υποχρεώσεων που αφορούν από την ένταξή του στι προσκλήσει του παρόντο υπομέτρου. Συλλογικά σχήματα για τα οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτηση και δοθεί σε βάση προηγούμενη απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι τι περιπτώσει δεν θα έχουν. Προποθέσει επιλεξιμότητα επενδύσεων. Προβλέπονται σε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει επενδυτικό σχέδιο από το σύμβολο για πόλη. Και εκμελώνονται οι νόμοι κατοχή των ακινήτων στα οποία καθίσονται μόνιμε επενδύσει. Αυτό με δικαστήρια ή με συμβόλαια. Έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης, αφορούν καινούρια και αμετακίνηστα επενδυτικά αγαθά, δεν συζητάμε για μερικά. Αφορούν αποκλειστικά την προσκύνηση και εκμετάλλευση, δεν αποτελούν απλή αντικατάσταση των υφιστάμενων παγιών και εκμελώνονται η σκοπιμότητά τους προσαρμόζοντας λειτουργικά τις συνθήκες και συνταρτότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα με έγκυρες ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Λοιπόν, προϋποθέσεις. Συμμορφώνεται με τα γενοσιακά, σε παρένθεση κοινωτικά πρότυπα, τις εθνικές προδιαγραφές που έχουν εισπιστεί για χρονομική τη σε σχηματοδούμενα βέβαια και την εθνική νομοθεσία. Πραγματοποιούνται μια ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης με εξαίρεση στις γενικές δαπάνες, οι οποίες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί έως και 24 μήνες πριν από την πρώτη μέρα υποβολής της αίτησης στήριξης. Αυτό σε παρένθεση είναι και λίγο παρακεντρωμένο, γιατί αν κάποιος προχωρήσει, αν δεν πει, καταλαβαίνετε λίγο ρίσκο. Αυτό υποτίθεται σε συνεργασία με το σύμβουλό σας. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει κάτι, πρέπει να το έχει ξεφύγει. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουν ενισχυθεί και δεν έχουν και δεν θα ενισχυθούν από άλλη πηγή. Ύπαρξη κατάλληλης περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά την υποπολίτευση του εγκλήματος πληρωμής που αφορά τη σχετική δαπάνη. Προϋποθέσεις συλλογικών επενδύσεων. Ο προγραμματισμός της επένδυσης πραγματοποιείται στη βάση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο καταρτίζεται από την υποβάλλεται από κοινού και αφορά το σύνολο των μελών του συλλογικού σχήματος. Υποβάλλεται μία μοναδική εξυπηρετήση αναπρόσκληση, η οποία αφορά επενδύσεις που προορίζει αποκλειστικά για κοινή χρήση από τα μέλη του συλλογικού σχήματος. Να προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα για τα συλλογικά, γιατί βλέπω ότι εντάξει δεν θα πάει. Κριτήρια βαθμολογίας φυσικών και νομικών προσώπων. Θα μας διαθέτει. Παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης. Προτεραιότητα, προσέξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να ξέρετε. Δίνεται πρώτα στην κτηνοτροφία και όταν λέμε κτηνοτροφία, στην περιοχή μας μιλάμε για κατσίκια και για πρόβατα. Άρα λοιπόν, προτεραιότητα, ένας κτηνοτρόφος έχει άμεση προτεραιότητα. Μετά ακολουθούν τα οπορακυπευτικά. Παραγωγή ζωοτροφών, τα γέφυρα αθλητικών στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, η προτεραιότητα δίνεται στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων.
Στον άλλο λόγο είναι ολοκληρωμένη διακρίνηση βιολογικά. Με λίγα λόγια, ένα μήνυμα, η κτηνοτροφία προηγείται. Αυτό. Ειδικά στου νέου ανθρώπου. Βαθμολογία. Οικονομικό μέγεθο τη εκτέλεση. Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών προκαλέψεων με αιτήσια τυπική απόδοση. Τι σημαίνει τοπική απόδοση. Τυπική ανακαλλιέργεια, υπάρχει ένα μπούσουλα. Ανακαλλιέργεια και με προμηθεύσει στα στρέμματα βγάζουν την τυπική απόδοση. Πρέπει να είναι μεταξύ 8.000 ευρώ και 40.000 ευρώ. Με έμφαση σε εκμεταλλεύσει που είναι μεταξύ 8.000 και 25.000. Κάνω ένα παράδειγμα. Η ελιά δηλαδή πρέπει να έχει τουλάχιστον γύρω στα 43 στρέμματα. Η ελιά για να έχει 8.000 την πηγή απόδοση. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται σε αιτήσεις στήριξης που περίπτωση του προπολογισμού του προσαρμόζεται καλύτερα στο εφιστάμενο οικονομικό μέγεθος του υποψήφιου προσέταξης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βαθμολογία. Δυναμική εκτέλεση. Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά στήρια γεωργικών υπαλλέσεων για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις δυνατότητας υποποίησης καθώς και στους οπλοσίτες που παρουσιάζουν καλύτερη δυναμική και μεγαλύτερη κατάρτιση. Είδο υπερηπτική δαπάνηση, προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών υπαλλέσεων που περιλαμβάνουν επενδύσει εγκαταστάσει κτηνοτροφία, στάβου, νέων αμφιβιών και θερμοκηπίων. Βαθμολογία. Αύξηση παραγωγικότητα εργασία. Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκπαιδεύσεων που αυξάνουν το δείκτη τυπική απόδοση. Έχει τυπική απόδοση 8.000 και λε εγώ σε δύο χρόνια θα πάω 10.000, 15.000. Αυτό έχει προτεραιότητα, παίρνει μόνιμα. Αυξάνουν το δείκτη. Επιπλέον για τη ζωή παραγωγή υλοποιούν επενδύσει που αυξάνουν την αποδοτικότητα τη εργασία. Αύξηση προστέμενη αξία των προϊόντων. Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκτελέσεων που περιλαμβάνουν επενδύσει που αναβαθμίσουν ποιοτικά τα προϊόντα μέσω τη προετοιμασία του για προδρομική διάθεση. Όταν λέμε ποιοτικά προϊόντα, καταλαβαίνετε. Είναι τα προϊόντα τα πιστοποιημένα, προκυρωμένη βιολογικά από γέννη. Εισαγωγή και χρήση καινοτομία, περιμόρια, μια καινοτομία, σε μια γεωργική εκτέλεση. Συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της περιφέρειας. Εδώ η περιφέρεια, ξέρετε, στην πληροφόρηση έχει ένα μπούσουλα που λέει ποιους κλάδους έχει σε άμεση προτεραιότητα. Άρα αυτό παίζει ρόλο. Να συλλογικά σχήματα να προχωρήσω. Ναι. Η σειρά που δείχνετε πριν είναι κυρία σειρά ή είναι για όλες τις πέντε μόρια, ας πούμε. Δηλαδή το πρώτο που δείξετε έχει πέντε μόρια, το δεύτερο λιγότερο και το καθεξής. Με συντελεστές. Οι υπόλοιποι συντελεστές ποιοι είναι, ας πούμε για την καινοτομία του είναι συντελεστές. Αυτό θα το δείτε μέσα στο όσο, δηλαδή το σύστημα μόνο όμως που βγάζει την καινοτομία θα σε κάνει μόνο την αυτή τη λεπτομέρεια, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά θα σε κάνει την καινοτομία, σε κάνει το συντελεστή. Πώς είναι, γίνεται πιο που πρέπει να ξέρετε ότι όταν κάνει μια καινοτομία έχει την προτεραιότητα σχέση με κάποιον άλλο που δεν θα κάνει καινοτομία. Αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, άξιση που στέλνει τις αξίες των προϊόντων, είπαμε ιδιωτικά προϊόντα, εισαγωγή, και το είπαμε αυτό. Επενδύτηση με την κατάσταση και επενδύσεις. Ίδρυση με την κατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση, εξοικονισμό γεωργικών εταιρείων και κατασκευών. Έχει διαμορφωθεί και θα κάνει και καλύτερη. Έχει ένα στάβλο, θα να κάνει ένα καλύτερο στάβλο, πιο μεγάλο. Δεν έχει συμβάσει. Αγορά, μεταφορά και κατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Εδώ κυρίω αναφέρεται τα τρακτέρ. Και παραπάνω καλό είναι να μην φύγουν όλα τα τρακτέρ, να δούμε και κάτι άλλο μέσα από τα τρακτέρ. Είχε τους ελκυστήρες. Αφορά μεταφορά και κατάσταση πολιετών φυγιών. Εδώ μπορούμε το μέτρο χρηματοδοτεί όλες τις πολιτικές θητείες. Εντάξει. Όταν οι πολιτικές θητείες τουλάχιστον 5 ετών και πάνω, δηλαδή ελιές, σκοκαλιέρια, αμπέλι, σαφίδα, στην περιοχή μας, η αγορά και η κατάσταση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Περίφραξη και διαμόρφωση των ακροδομαχείων και περίφραξη των φοιτιών. Περιλαμβάνεται. Αγορά καινούριου, προσέξτε, ανθρωπομικού και μεσογειακού αυτοκίνητου. Για τα αυτοκίνητα προβλέπει μόνο για τους μεσογόμους και για αυτούς που παράγουν τις ανθρωπόμους. Αγορά και κατάσταση κεντρολογικού υπολογιστή, λογισμικού, διακρίνηση, διορκής εκτέλεσης, εξοπλισμού, επικοινωνιών του γραφείου. Ένα γραφείο δηλαδή ο νέος αγρότης να το εξοπλίσει με όλο το ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό. Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή του σχεδίου βελτίωσης,
Έτσι και νομίζει, αμοιβέ μηχανικών, συμβούλων, καθώ και αμοιβέ για έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων. Όλα αυτά είναι μέσα. Και επιλέξει. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείριση αποβλήτων τη εκτάλληση και τα απόμενα. Καθυστερεί εγκαταστάσεων διαχείριση των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολοιμάτων τη εκτάλληση. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση ενό οπλικών ενέργεια και την κάλυψη των αναγκών τη εκτάλληση. Και γενικέ δαπάνε. Μία επιλέξιμη δαπάνε. Ο μεταχειρισμένο εξοπλισμό, αυτό εννοείται. ΦΠΑ. Δαπάνες για πλήρη εγκατάσταση κανονικού εξοπλισμού, δαπάνες για συμμετοχή του σχήματος ποιότητας και για σχετική πιστοποίηση. Εδώ όποιος μπαίνει σε σχήματα ποιότητας δεν χρηματοδοτεί το κόστος πιστοποίησης. Για αγορά αναλώσιμων εργαλείων και εφοδίων και ενοικίαση, συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και λοιπές λειτουργικές δαπάνες στην κλάδηση. Δαπάνη που είναι εγκαταλειμμένη έχει χρηματοδοτεί από άλλα σχέδια στο πλαίσιο νομισμού 1408 του 2013. Των νόμων των ψηφιακών. Δαπάνε που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, εννοείται αυτό. Δαπάνε που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Αυτό δεν το πείτε. Για μεταποίηση. Εδώ είναι τα ποσοστά σύνδεση. Εμείς είμαστε στην κατηγορία πλήθη Πελοπόννησο στη Θεσσαλία, για να το βλέπετε καθαρά. Λοιπόν, για του νέου γεωργού και του γεωργού έω 40 ετών. Επαγγελματικά προσόντα. Επαγγελματικό προσόντα σημαίνει ότι έχει κάποιο, είναι γεωπόνος, είναι τεχνολόγος γεωπόνος, γεωπονίας. Λοιπόν, και οι δικαιούχοι του Μπέκου 61, οι νέοι γεωργοί, στην περιοχή μας έχουν 60% επιδότηση. Εντάξει, το βλέπετε, δεν είναι καθαρά. Λοιπόν, οι ορεινές περιοχές, και αυτοί 60% επιδότηση. Και οι υπόλοιπες περιοχές, είμαστε στις κατηγορίες 50%. Το μισό. Εδώ το έχω κάνει μόνο για την Πελοπόννησο, το βλέπετε, είναι 60 και 50%. Φαίνεται καθαρά, δεν φαίνεται. Και παραπάνω, το 60% ισχύει σε επιδότηση για τους νέους γεωργούς και για τους γεωργούς έως 41 ετών που έχουν πάει, δηλαδή είναι γεωπόνοι, τεχνολόγοι και αυτοί παίρνουν 60%. Και το 60% ισχύει πάλι για τις ορεινές κοινότητες, τους κατοίκους που μένουν σε ορεινές κοινότητες. Όλοι ξέρετε ποιες είναι οι ορεινές κοινότητες. Εντάξει. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι στο 50%. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγηση μετά την εξόπληση των απορριμμένων μέσω τραπέζης. Η στήριξη μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, η δυνατή χορήγηση προκαταβολής με ισόπωση εγγυητική επιστολή. Η αίτηση στήριξη υποβάλλεται στη διεύθυνση αυτή που βλέπετε, φαίνεται καθαρά, www.diabergis.gr. Ο φυσικός φάκελος στη ΔΑΟ του τόπου μόνιμης κατοικίας από 21/12/17 έως 2/4/18, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο θα δοθεί μια παράταση. Αν λέτε μέχρι τέλος Απριλίου μπορεί να πάει και το Μάη μήνα. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Αυτό δεν το δένουμε. Ναι, δεν είναι σίγουρο, αλλά μια παράταση θα δοθεί. Αλλά σίγουρα όμως δεν περιμένετε τέτοια στιγμή. Λοιπόν, όλοι από τώρα να προετοιμαστείτε σε συνεργασία με τους συμβούλους, να επιλέξετε, να σκεφτείτε ακριβώς τι σας συμφέρει, αν θέλετε να κάνετε καινοτομίες, τόσο το σημαντικότερο. Και εδώ, πάνω θέλω να κάνω μια παρέμβαση προσωπική, χωρίς να παραξηγηθώ. Σαφώς να πούμε γεωπόνο στην Εσυνία, αισθάνομαι πολύ άσχημα για ένα πρόβλημα, όσον αφορά την αλλοκαλλιέργεια. Όταν εδώ είναι πάνω στα βουνά, γιατί είμαι και ο ρημάτης, αυτή την εποχή βλέπω φωτιές. Όλος ο κέντρος, όλος ο κάτος της Μακαρίας Λύσης και του Στενικιάρη πεδίου που λέει ο Ασθενίας είναι γεμάτος από καπνούς. Πώς θα μειώσουμε. Το Υπουργείο Γεωργίας είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα για να γίνει θερματισμός των υπολοιμάτων στην αλλοκαλλιέργεια. Και μάλιστα το πρόγραμμα αυτό θα ήταν 5 ετές και θα έλεγε 14 ευρώ το στρέμμα για 5 χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό το πρόγραμμα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο, δεν θα υλοποιηθούν. Εγώ στενοχωριέμαι. Απ' την άλλη, όπως λέω, προτείνω ένας τρόπος εύκολος τώρα να γίνει μετρήσεις να κοιτάξουμε την περίπτωση των χρηματιστών. Η αγορά έχει πάρα πολλούς χρηματιστές. Εντάξει, πολλοί τύποι, πολλοί τύποι. Θα μπορούμε οι νέα, κυρίως οι νέα γεωργοί, να σκεφτούν πώς θα τα κέμπει. Δηλαδή, να εμπλουτίσουμε σε οργανικούς ιδιοκτήματα τα ερωτηματιά μας. Τα υπολείμματα της αλλοκαλλιέργειας στη Μεσσηνία είναι πάρα πολλά.
στην ουσία την αγιά την καταπληρωτούμε, την λατρεύουμε, είναι κρίμα να καίμε. Το κάψιμο δεν έχει το ορθή και ορθή. Γι' αυτό κάνω μια προσωπική παρέμβαση, χωρίς να πράξει εδώ, είπαμε πάνω, να και η απευθύνη με την κυρίωση στους αδύναμους γεωπόνους συμβούλους, να παροτρύνουν μέσα στο σχέδιο επαγγείλησης να μπουν και οι θεματιστές. Η αγορά έχει πάρα πολλές, πάρα πολλές οι θεματιστές. Να μειώσουμε την κάψη. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Τώρα, στο πιο παραγωγικό και ενδιαφέρον μέρος της σημερινής συνάντησης, που είναι οι ερωτήσεις, ελεύθερα χωρίς πρωτόκολλο, ο φίλος που μόλις πριν να προσφέρει τον λόγο. Με συγχωρείτε πάλι. Απλά πάνω στο ζήτημα που έθεσε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Νομίζω ότι ανακοινώθηκε μια εγκύκλειος πάνω σε αυτό, στο θυματισμό κλαριό. Και αναφέρεται ότι υπάρχει μηχάνημα με αυτόματη συλλογή τερματισμό και απόδυση κλαδοδεσμάτων επί του εδάφους. Αυτό εδώ θεωρείται καινοτόμο ουσιαστικά και με οριοθετήσει για αυτό το μηχάνημα. Μια και θυματιστές δεν είναι αυτή η υπόθεση. Ένα θυματιστή, ένα αγρότη, το κάνει ο ίδιο, είναι αυτή η κάποιο παρελθόν. Δεν είναι θεωρητικό. Είναι ποτέ. Οι θυματιστές, ναι. Θα το ψάξουμε αυτό, δεν θα ψάξει αυτό, δεν θα το ψάξει αυτό, δεν θα το ψάξει αυτό. Υπάρχει και μάλιστα το δημοσίευμα. Αυτό δεν το έχω δει, θα το ξαναδεί. Θα το ερωτήσουμε. Και σα συγκομιδεί με κρούση επίση, διότι καινοτόμο, ότι διάβασα. Αν ξέρει, αν είναι καινοτόμο, οποιοδήποτε θρηματίζει τα υπολείμματα, είτε είναι με κρούση, οτιδήποτε είναι, θα είναι για το ίδιο, θα ισχύει όλα. Δεν θα λέει, ξέρω, αυτό ο τρόπο είναι καινοτόμο. Το πρόβλημα όμω παραπάνω πέρα που είχε εξαγγελθεί από το Υπουργείο. Έλεγε μόνο από θεματιστή, ενώ ο σκελετή ο καταστροφέας θεματίζει τα υπολείμματα της εργαλείας. Εκεί όμως το πρόβλημα αυτό προέβλεπε μόνο από θεματιστή, όχι από καταστροφέα. Ο καταστροφέας δεν είναι καινοτόμος. Ναι. Δεν είναι καινοτόμος. Ναι. Δεν θυματίζει. Ναι, αυτό πρέπει να το ρωτήσω αυτό να είναι καινοτόμος. Για μένα, εγώ θα ήθελα να είναι καινοτόμος. Επίσης είναι γεωγραφία 1-2-3, ας πούμε. Πρέπει να επαφούγεις από 3 ή 1-3. Είναι λίγο περίεργη η τοποθέτηση. Κοιτάξτε, ο θεματιστής όταν θα θεωρηθεί καινοτόμος θα είναι. Δεν θα είναι. Όποιος τύπος θεματιστεί θα είναι καινοτόμος. Ο καταστροφέας θα κάνει. Ο καταστροφέας βαρέω τύπο. Εντάσσεται, αλλά δεν είναι καινοτόμος δράσης. Εντάσσεται όμως τις επιλέξιμες δαπάνες. Ο κύριος Τοποστόλης ο Σεφανός. Εσέα. Είπες ότι δεν απλά Άρα για να πάρει πορεία θα πρέπει να αλλάξει την καλλιέργεια του απορία σε απέναντι ή να προσθέσει. Ξέχασα να πω ότι η Ελιά δεν έχει μεγάλη σχέση με άλλε καλλιέργειε. Το απέναντι ή με την και με τη Σικιά δεν έχει τα μόρια που έχουν τι καλλιέργειε. Και κυρίω και τα απορριφτικά. Να το πούμε αυτό. Δυστυχώ η περιοχή μα δεν έχει παρά κυριολεκτικά. Αλλά όντω ότι η Ελιά δεν έχει αυτό που λε, έχει δίκιο. Δεν έχει τόσο. Αλλά μακάρι να αλλάξουμε, μακάρι να βάλουμε και σχέσεις. Μακάρι να πείσουμε τους παραγωγούς και τους δάμους να βάλουμε σιγές, γιατί αυτό που βλέπω από τα αρχισίδη είναι να παίρνουν παντού γαλλιές. Επίσης αναφέρθηκε ο κ. Παπα-Νικολάου στις σιγές, γίνεται μια προσπάθεια και μέσω του αναπτυξιακού συνεδρίου που έγινε αυτές τις μέρες και μέσω των επαφών που έχει η περιφέρεια και η υπηρεσία μας με το Υπουργείο Γεωργίας να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός προγράμματος για την αναδιάθρωση της σιγιάς που αφορά κυρίως το Δήμο Μεσσηνίου, τα σηκοχώρια, και το οποίο θα είναι αντίστοιχο του μέτρου το οποίο είχε ενταχθεί στα μεσογειακά, στα ΜΟΚ, το 1992. Μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έτσι όπως υλοποιείται από τις συγκεκριμένες δράσεις, δεν είναι εύκολο να ενταχθεί στα ποσοστά επιδότησης, τα υψηλά και με μεγάλο κίνητρο, που ίσχυσαν στο παρελθόν. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση για 4.000 στρέμματα αναλυτική, για 1.500 στρέμματα νέες φυτέψεις και για 2.500 στρέμματα
ανανέωσης παλαιών οικειών. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ δύσκολο να ταθεί. Όμως, από την πλευρά τη δικιά μας, δραστηριοποιούμεθα στην κατεύθυνση να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που δίνει το ΠΑ ή το ΕΣΠΑ ή δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα υπάρχοντα εργαλεία όπως αυτά υλοποιούνται από την περιφέρεια σε ποσοστό 35% του συνόλου περίπου, δεν μπορούν να ενταχθούν οι σκιές πέραν των σχεδίων βελτίωσης όπου προβλέπεται η κατάσταση νέας φοιτείας και τα ποσοστά επιδότησης όπως αυτά τα περιέγραψε ο κ. Παπα-Νικολάου. Το θέμα της σκιάς όμως θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Δεν είμαι έτοιμος να πω ευχάριστα νέα, όμως διερευνούμε κάθε δυνατότητα ένταξη γιατί ένα σημαντικό πρόβλημα της περιοχής σε συνδυασμό με την αλλαγή του κλίματος, η οποία αλλαγή την τελευταία τριετία έχει φέρει είτε με τα πλημμυρικά φαινόμενα του προηγούμενου έτους, είτε με την παραθεταμένη αναγορία και το κάψανα του αμέσως του προηγούμενου καλοκαιριού, η παραγωγή είναι απολυτιστικά χαμηλή και οι ανάγκες που η αγορά επιβάλλει για να ικανοποιήσουμε με συνεχώ οίκο δεν είναι εύκολο να γίνει. Λοιπόν, ένα παρένθεση αυτό, αλλά μια και είμαστε σε περιοχή που καλλιεργεί η σιγά, νομίζω ότι θα πρέπει να το γνωρίζει. Τι να ρωτήσω εγώ, για να πάρει κάποιο την οριοδότηση για το προϊόν ονομασία του έργου, για να πω η Μεσσηνία είναι όλη υπόπτω ελαιόλαδο. Χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο, θα βγει η δήλωση ω λεφτά ή μαζί με το ΦΕΚ ότι είναι ΠΟΠ ή χρειάζεται κάποια βεβαίωση από εσά ή κάτι άλλο. Και δεν είναι μια μοριοδότηση πλέον. Τη ζωή που είχα όπω είχε και στου νέου αγρότε, στο κουτάκι στου νέου αγρότε βάζανε ΠΟΠ και πέρανε τα μόρια. Πιστεύω το ίδιο θα ισχύει και τη σχέδια βεβαίω. Στο χρησιμοποιώ στο κουτάκι ΠΟΠ, καλαμάτα, ελαιόλαδο και θα υπήρχε στα μόρια. Είναι δυνατή παραγωγή τη παραγωγή ΠΟΠ. Ναι. Θα το πάρουμε. Ναι, σκεφτείτε κάτι άλλο που θα βάλετε αυτό. Γιατί αυτό θα το πάρουμε. Αυτό που είναι. Εντάξει, το πάρουμε είναι σημεία. Το θέμα είναι ότι δεν ανταγωνίζω την σημεία, ανταγωνίζω την Πελοπόννησο. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο όπως είπα στην αρχή. Και τα λεφτά δεν φτάνουν. Γιατί μέσα στα 29 εκατομμύρια θα φύγουν τα 7-8 μόνο σαν συλλογικά. Άρα τι μένουν, 20 εκατομμύρια, 21. Αν βάλουμε ένα μέσο κόστος 40.000 ευρώ. 700. Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την, στην περίπτωση της Τριτυλίας και με δεδομένο το γεγονός ότι εκεί τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων κυπευτικών και θερμοκηπιακών κυπευτικών είναι μεγάλα, και υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον ένταξη νέων γεωργών και ήδη υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων εκπαιδευτικά. Θα μιλάμε για μεγέθη πολύ ψηλά, 150.000 ευρώ, 300. Που αυτό ανεβάζει το μέσο όρο και περιορίζει τον αριθμό των. Εντάξει, δεν είμαστε ήδη όμω έχουν ένα πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να πειράξουν το λόγο τη δική τη απόδοση προ ΜΑΕ. Πάντως, δεν μπορούν να τον αυξήσουν. Τα χρήματα. Τα χρήματα. Τι να κάνει. Με το ενδιαφέρον που υπάρχει. Αν δεν πρέπει να είναι λίγο περιορισμένα τώρα. Δεν μπορεί να είναι λίγο ζώο. Άλλο στο ρόλο του. Α ελπίσουμε ότι μπορεί να γίνει μια ανακοινωμή και θα το δούμε. Πάντω, μια και το συζητάμε αυτό το θέμα, πρόθεση από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα με την προκήρυξη του μέτρου των νέων γεωργών και των σχεδίων βελτίωση. Έχει μια προσπάθεια από την πολιτική ηγεσία και την υπηρεσιακή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το πρόγραμμα να είναι προσωπαρές. Δηλαδή, προσπαθούν τα πρώτα χρόνια να δώσουν ένα μεγάλο μερίδιο των ποσών που έχουν προς διάθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες και με δεδομένο το γεγονός ότι μια διετία μας παίρνει ακόμα για να κλείσουμε το πρόγραμμα της ουσίας. Δεν θα έχουμε πολλές εκδοχές. Έτσι πρέπει να είμαστε και λίγο υπολογιστές. Ερώτηση άλλη. Να κύριε. Ναι, ναι. Κατάλαβα καλά, ο τζίρος που εκμεταλλευτικά είναι πάνω από 30.000 ως προϋπόθεση για να μπεις. Κατάλαβα καλά ή είναι άλλο. Νομίζω πως όχι, αλλά θα σας απαντήσω ο κ. Παπα-Νικολάου.
συλλογική απόδοση. Δεν μιλάμε για συλλογική, ας πούμε, ναι. Όχι, όχι. 8.000. 30.000 αφορούν συλλογικά σχήματα. Ομάδε παραγωγών. Συλλογικά σχήματα. Και το δεύτερο συλλογικό κατά 5% σχήματα είναι για προκαταβολή. Μπορεί να δοθεί προκαταβολή τη ενίσχυση. Με αντίστοιχη διοικητική. Ναι. Η διοικητική θα την εκδίδουν οι τράπεζε ή θα δίνει κάποια υπηρεσία του δημοσίου. Τι ακριβώ, πώ διέκαται. Η τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθμικών Μηδανίων. Κοιτάξτε να δείτε, με την υποχρηματοδότηση που υπάρχει στην γεωργία και σε όλη την οικονομία σήμερα και με το ακριβό υψηλό κόστος δανεισμού, το ζήτημα της αυτοχρηματοδότησης είναι το σημαντικότερο για την ανάπτυξη της προσδοκίας παραγωγής. Έρχεται και με ένα ημίμετρο, το παρόν μέτρο, να δώσει μια λύση, η οποία όμως από τη στιγμή που είναι απαραίτητη η ειδική επιστολή, διευκολύνει, αλλά κατ' ουσίαν δεν δίνει μια διέξοδο. Δεν υπάρχει. Είναι ένα μέρος της επένδυσης. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίηση μέσω πηδότης επιτοκίου μέσα. Πρέπει ο παραγωγός είτε να έχει δυνατότητα έκδοσης ειδικής επιστολής, είτε να έχει δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης, προκειμένου να υποστηρίξει το επενδυτικό της σχέδιο. Πρέπει να έχει κάποιο ποσό με μερικά λόγια στην. Για τα φάρμακα δεν έχουμε να ρωτάτε τίποτα. Μπορείτε όλοι, έχετε επιστοποιητικά, μπορείτε να αγοράσετε ελεύθερα φάρμακα. Πάλι έδωσε και τα πιστοποιητικά. Επειδή το έχω πάρει, δεν το έχω πάρει, έδωσε εξετάσεις, αλλά δεν θυμάμαι να το έχω πάρει. Μπορώ να μας φέρω. Υπάρχει δηλαδή υπηρεσία που μπορεί να μου το δώσει τώρα, αν το έχω χάσει, πιστοποιητικό. Αν το έχετε πάρει, θα είσαι στο Μητρό, τηρείτε ένα Μητρό. Το έχω πάρει, το έχω πάρει, αλλά δεν έχω το χαρτί, αυτό το αντίγραφο. Αν είσαι στο Μητρό, θα σας βρει ο γεωπόνος που αγοράζει, θα σας το αγαπήσει. Καταγοράζεται, θα σας βρει στο Μητρό. Οι νέοι αγρότες τώρα που δεν έχουν πάρει χαρτί, μπορούν να βγάλουν τώρα. Υπάρχει δηλαδή κάποια. Για γενικά φαρμακά, ναι. Από τη στιγμή που. Είναι ηλικία, τώρα που είναι στην ηλικία και έχουν γίνει νέοι αγρότες. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας φορέας που θα κάνει εξετάσεις για να δοθεί αυτό το πιστοποιητικό, φυσικά. Υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εθελοντικοί φορείς, ο κ. Κρασιακόπουλος μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία. Και μέχρι να δώσει και η Ένωση έκανε εξετάσεις. Υπάρχει αυτό πιστοποιείται γιατί σε ένα χρόνο δεν είναι. Δεν ξέρω αν δεν είναι για μια πενταετία νομίζω. Δεν έχει λογικά σου. Πρέπει να το πρόσφυγε για πόσο να δούμε εξετάσεις. Δεν ξέρω πάνω. Κάτσε να πάρουμε την πρώτη. Φτάσαμε. Και υπάρχουν στον νομό και εξετάσεις γίνονται συνεχώς. Τα ΚΕΚ είναι αναστημένα στην Συλλογία του Υπουργείου, αλλά όποιος θέλει να έρθει σε επαφή με την υπηρεσία μας, στο δεύτερο όργο στο Μαρθία ή στο διεύθυντο που το γράψαμε κάτω πάνω, μπορούμε να τους ενημερώσουμε άμεσα για το ποιοι κάνουν εξετάσεις από την περίοδο. Ναι, ρε τώρα. Για αυτούς που λύγουμε δεν ξέρω πάνω τα θέλει. Να κοιτάξουμε ένα τυχαίο ακόμα. Δεν μπορεί να πρέπει να περάσουμε το όπλο. Όλα τα ψυχαστικά συγκροτήματα πρέπει να πάρουν πιστοποίηση. Ήδη όσα είναι στην πραγματικότητα είναι πιστοποιημένα. Όλα τα ψυχαστικά συγκροτήματα εκτός από τους επιμέλους ψυχαστήρες πρέπει να πάρουν πιστοποιητικό. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω. Υπάρχουν δύο-τρεις συνέντευξες στον Ιωάννη που έχουν κάνει το πιστοποίηση. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι είναι υποχρέωση όπως είπε ο κ. Κρασιακόπουλος, αλλά μέχρι τώρα δεν υφίσταται και κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, αν εσύ κάνει ένα έργο κάποιος υπάλληλος και δεν έχεις, δεν υπάρχει κάποια εφαρμοστική εγκύκλωση, κάποιος νόμος που σου λέει σε επιβάλλεται αυτό το πρόστιμο. Όμως οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται με το δημόσιο, υποχρεωτικά πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό, το λεγόμενο φταίο των ψεκασμών. Άλλη ερώτηση. Ο συνάδελφος Κώστας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, η οποία βέβαια την αντιμετώπισα από χθες.
Πιστεύω ότι θα διαφωνούν όλοι. Κάποιοι παραγωγοί δεν έχουν βγάλει πιστοποιητικά. Και λέει, ας πούμε, ότι θα μου ξεκάσει ο τάδε. Για να μπει ο τάδε πρέπει να δηλωθεί. Πώς θα δηλωθεί, μέσω ποιου πιάστοδου. Υπάρχει διαδικασία, θα παίξει ο κ. Τραφιλακόπουλος. Μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΙΠΑΔ. Θα δει και μεγαλώσει το αφορμή του παραγωγού για τον οποίο κάνει. Βέβαια, αυτό που αναλαμβάνει τη χρήση έχει όλη την ευθύνη σε περίπτωση που δοθούν υπολείμματα ή οτιδήποτε. Αυτό δηλαδή πρέπει να μπει στο Μινάκρι, δηλαδή να δει στην εφαρμογή του Υπουργείου. Και πού θα κάνει η αναζήτηση για να γραφτεί αυτό. Ψηφιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες γεωργικών πραγμάτων κλπ. Και για ό,τι θέλει, πώς θα κάνει. Εδώ θα πρέπει όμως να προσθέσω κάτι. Να πω κάτι εδώ σε αυτό πάνω. Για πώς θα με συγχωρείς, θα πεις ότι θέλεις. Με συγχωρείς, πίσω λεπτά. Η διαδικασία, οι έλεγχοι που θα γίνονται στην διαδικασία της ταχογράφησης θα είναι με βάση κάποια ανάγκη κινδύνου. Όταν από το σύστημα λοιπόν, γιατί όλα αυτά από το σύστημα από τη βάση δεδομένων θα φαίνω. Όταν φαίνεται ότι εγώ, Μιάνης Κυριακόπουλος, έχω 25 άτομα, 25 αφημί για να αγοράζω για πάρτι, για να μου γράφετε, αυτό θα χτυπήσει υπότιμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να το παίρνουμε και το λύσα ψήφιστα. Μπορεί να εξυπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους και πραγματικά είναι μια λύση με δεδομένο το μικρό ποσοστό αγροτών που έχουν λάβει έχουν πιστοποιητικό. Αλλά η λύση θα είναι να το πάρουν περισσότεροι, όχι ένας για πολλούς. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Είναι απλώς ότι επειδή εγώ έχω πρόγραμμα για τις καταγραφές της Λουδαγίας και λοιπά, και κάνω αυτόματα τις καταγραφές, πρέπει να δηλώσω μέσα στον παραγωγό το όνομα του χρήστη. Βάζω τον χρήστη, αλλά μετά επειδή δεν έχει δηλωθεί στο Υπουργείο, δεν το βγάζει χρήστη. Πρώτα ο χρήστης να το κάνει, να δηλώσει ο χρήστης το αφημείο που θα κάνει, μετά θα το πει μόνο. Ναι, στο Υπουργείο αυτό. Άλλη αναστοριά. Πέντε σκέψεις το πίσω παραγωγό του και από εκεί από την διαδικασία. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Γίνεται μέσα από τα γέννη, υπάρχουν διάφορα γέννη στον ομό, τα οποία κάνουν τα στάσεις, το μάδο είναι πάνω σε κάποιες μέρες. Άρα μπορεί να κατευθυνθούν εκεί και να μπουν στη διαδικασία αυτή. Οι εξετάσεις γίνονται με το σύστημα της υπογραμμής εκλογής. Δεν είναι τόσο δύσκολες. Τα θέματα τα γνωρίζουν οι παραγωγοί, τα αντιμετωπίζουν κάθε φορά που ξεχάσουν. Καλό είναι όμως να το πάρουν το πιστοποιητικό, όχι γιατί είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, αλλά γιατί έχει και ουσία. Αν κάποιος διαβάσει τις ερωτήσεις, απαντήσεις, θα δει ότι πολλά πράγματα του παραγωγού στο μυαλό τους είναι διαφορετικά. Έτσι, ο τρόπος ψεκασμού, οι μέτρα ασφαλείας, το πώς πρέπει να χειριστούν τα φάρμακα, τα ψεκαστικά μηχανήματα, θα δουν ότι σε πολλά πράγματα έχουν λάθος και είναι λίγο διαφορετικά. Από αυτή τη διαδικασία η παραγωγή μόνο κέρδος μπορούν να έχουν. Γιατί και την ασφάλειά τους θα αυξήσουν και το περιβάλλον θα προστατεύσουν και τελικά θα προστατεύσουν το δυτικό προϊόν που είναι το ζητούμενο. Θα προστατεύσουν το πάρα πολύ ιδιά, θα έχει μια μεγαλύτερη αξία. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι η παραγωγή να μπουν σε τη διαδικασία για να μην ψάχνουν τώρα να βάζουν χρήστες άλλους. Που και αυτοί οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόβλημα μετά για τα θεία φορέα που θα του πει ότι εσύ που ξεκάλεις 30 αφημί δώσουμε τις παραγωγές υπηρεσιών και φορολόγησε από 60% με 50% που κοιμάζουν και έφυγε και βάλουν και. Θα σου φαντάζομαι και αυτό ένα. Αυτά τα άλλα που θα να συμπληρώσω κι εγώ, οι παραγωγοί που όταν πηγαίνουν να αγοράσουν και το φάρμακα, να συζητάνε με τον γεγονό του, να πούν το γεγονό και να έχουν υπομονή ώστε να γίνουν όλες οι καταγραφές κτλ. Να έχουν υπομονή και να ακούνε αυτά που τους λέει και να σημειώνουν αυτά που κάνουν. Κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε παραγωγούς αυτό. Άλλη ερώτηση. Σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης που έλεγε, ο πίνακας με τις καινοτομίες που έχει είναι δεσμευτικός. Εμείς ο Ιππίν κάνουμε κάποιους αλλάγους υδροπονίας, που είναι για τους μετρόφους. Και δεν τους έχει περιλάβει μέσα στους πίνακες καινοτομίας. Αν επιχειρηματολογηθεί, έχουν πάρει βραβεία καινοτομίας κλπ. Μπορεί κάποιος να το εντάξει. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι ένα ερώτημα, δεν το ξέρουμε. Αλλά υπάρχει στο σύστημα το Helpdesk.
κάνετε ερωτήσεις στο Υπουργείο, θα μας απαντήσει. Εγώ το σημειώνω. Θα βοηθήσω λίγο σε αυτό, γιατί αναφέρεται στον πίνακα και λέει ότι κάθε άλλη επένδυση που μιλώνεται ως καινοτόμα, κατόπιν τεχνικής έκθεσης του συντάκτη, θα αξιολογείται κατά περίπτωση. Άρα λοιπόν αφήνει πέρα από τον πίνακα και όποια άλλη πρόταση καινοτόμα, αρκεί να τεκμηλώνεται και θα εξεταστεί κατά περίπτωση τη σχετική τεχνική. Η αξιολόγηση είναι από την περιφέρεια. Από την περιφέρεια υπάρχει η αξιολόγηση, υπάρχει ένας αξιολογητής. Δηλαδή, όταν θα υποβληθούν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι και οι φυσικοί φάκελοι στις ΔΑΟ, στις υπηρεσίες, θα αξιολογηθούν από ένα εσωτερικό αξιολογητή και στη συνέχεια θα πάνε στην έδρα της περιφέρειας, όπου εκεί υπάρχει μια γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις όλων των πρώτων εσωτερικών αξιολογητών και θα γίνει ένας πίνακας με βάση την οριοδότηση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κριτικές πράξεις του περιφερειάρχη ένταξης στους δικαιούχους, στους επιταχώντες, στους ενδυνάμους, όπως λέμε, και στους απορριπτωμένους. Ενώ προβλεπτούν στην αρχή πρώτης προκηρύξεως του μέτρου εξωτερική αξιολόγηση, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, υπάρχει εσωτερική αξιολόγηση. Και αν η τεκμηρίωση, σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Κοντάκη, είναι επαρκής, νομίζω ότι θα ενταχθεί. Μιλάω για το συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφερες, με προσωπική μου εκτίμηση είναι σίγουρα ναι. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι εγώ για το συνταγολόγιο ή συνεργεί με το πόρτο. Όχι παντοδύο. Προβλέπετε. Δεν το γνωρίζουμε. Και στην παρούσα φάση, ευτυχώς που δεν έχει συνδεθεί. Γιατί αν είχε συνδεθεί με το ελάχιστο ποσοστό αγροτών που έχουν πάρει τα πιστοποιητικά, θα υπήρχε τεράστιο θέμα της σύνδεσης του αγροτεμαχείου με την έκταση της ποσότητας φαρμάκου. Αυτό το σύστημα έτσι είναι, δίνει μια ευαλιξία να περάσει μια μεταβατική περίοδο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Στο μέλλον δεν ξέρουμε τι. Αν όμως γίνει τόσο σφιχτό το σύστημα, θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει νομιμότητα παρά σε ένα μικρό ποσοστό. Ο παραγωγός θα δηλώνει ότι στον Αποστόλιο Ζωντανό θέλω να αγοράσω για 10 στέρματα κυπευτικά. Θέλω, έχω αυτό το πρόβλημα και πρέπει να κάνω ένα ανοιχτό πρόγραμμα. Θα αναφέρεται στα 10 στέρματα όπως κατά δήλωσή του θα πει στον Γεωπόνο. Ο Γεωπόνος που θα του συνταγογραφήσει δεν είναι υπεύθυνο να τεκμηριώσει ή να ελέγξει το μέγεθο τη έκταση. Θα πρέπει όμως να καλό είναι να αναφέρετε τις συνταγές, η έκταση και η δοσολογία, για να είναι συνταγή αυτό το πράγμα. Αλλιώς, απλώς διασφαλίζεις το, όπως είπαμε, ότι είναι εγκεκριμένο, χωρίς να υπερβολείς. Αλλά πιστεύω ότι και σαν Γεωμόνη πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό, σιγά σιγά, να γράμμα την δοσολογία. Θα υπάρξει βελτίωση πάντως στο μέλλον σίγουρα. Και πρέπει και οι εταιρείες από τη μεριά τους να δουν τις εγκρίσεις, να διεκδικήσουν εγκρίσεις για προϊόντα για τα οποία δεν έχουμε φυτοπροστατευτικά και υπάρχουν πραγματικές ανάγκες φυτοπροστασίας. Προϊόντα όπως είναι εδώ στην περιοχή μας για Κινάρα, στο ΣΥΚΟ επίσης έχουν προβλήματα και δεν ξέρω ποιοι άλλοι παραγωγοί μπορεί να έχουν ζητήματα με κάποιες καγγελίες εξειδικευμένες, στις οποίες δεν έχουν φυτοπροστατευτικά εγκεκριμένα. Η αραχίδα, για την αραχίδα ήδη κάναμε μια κίνηση τις τελευταίες μέρες για το Μασαγκά, να μας δει τι γνώμη μας και την είπαμε. Και για ό,τι άλλο είναι, πρέπει να δείτε για τη σικιά πρέπει να προσέχουμε. Και πρέπει να προσέχουμε πολύ και στην ελιά. Τον τελευταίο καιρό έχουμε μια απότομη άνοιξη των πληκασμών λόγω του ενδιαφέροντος και των κεντρώντων που υπάρχει με το ελιά από την πρόσωπη ελιά και λόγω των προβλημάτων των καινούργων που έχουν εμφανιστεί. Θέλει ψυχραιμία και σχέδιο στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα φυτοπροστατευτικά. Τα προϊόντα μας έχουν κανό όνομα και πρέπει να το προσέχουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γρήγορα διαδίδεται το αν βρεθούν κάποια υπολείμματα σε κάποιο φορτίο ή σε κάποια δείγματα. Τουλάχιστον σε κάποια εκτελώματα. Άλλο ερώτημα. Έχω μια ερώτηση. Τα τοξικά φάρμακα. Τα τοξικά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όποια περίοδο φέρνουμε. Αυτά που αναφέρουν τι σημασία είναι με την νεκροκεφαλιά, θα εννοείται. Ας πούμε το Roundup για να ρωτήσω χορτάρι. Το Roundup δεν είναι στην πρώτη περίοδο τοξικότητα. Ωραία. Έχει
Τώρα ο ΤΑΠ έχει σύμβολο ρεθιστικό. Δεν ανήκει στην πρώτη κατηγορία τοξικότητας. Το κάθε φάρμακο, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί, στη συνταγή και στη συζήτηση που θα γίνει με τον γεωφόνο, θα αναφερθεί το κατάλληλο χρονικό σημείο, το κατάλληλο timing του ψεκασμού. Η επισήμανση σχετίζεται με τα μέτρα προφύλαξης και κυρίως σχετίζεται με τις αποστάσεις τις οποίες θα πρέπει να τηρούμε από τις κατοικημένες περιοχές και από τις ευαίσθητες περιοχές. Εγώ μιλάω για την νοσοκομεία. Αν μπορούμε να ρωτήσουμε όποτε θέλουμε, αν έχουν αρτήσει ή δεν έχουν αρτήσει, ή δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Υπάρχει ετικέτα, τώρα θέτεις ένα μεγάλο θέμα. Για την νοσοκομεία υπάρχουν στην ετικέτα οδηγίες όσον αφορά το κατά πόσο επιτρέπεται η χρήση του. Όταν υπάρχουν ζυζάνια αρθισμένα, υπάρχουν σκευάσματα τα οποία απαγορεύουν τη χρήση. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί ως γενική αρχή είναι ότι η ετικέτα του σκευάσματος αποτελεί και το Ευαγγέλιο. Αν υπάρχουν περιοριστικοί όροι εφαρμογής για την ενισοκομεία, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται. Εάν δεν υπάρχουν σε σχέση με το σκεύασμα, δεν θα πρέπει να τηρούνται. Όμως, ως γενική αρχή για την ενισοκομεία, θα πρέπει οι παραγωγοί μας να γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα που είναι κυρίως με λιτοτοξικά ή και λιγότερο ή και ήπια, είτε κατά την ανθοφορία των γοργόνων δέντρων, είτε κατά την ανθοφορία των ζυζανίων. Αυτό είναι μια γενική αρχή. Κατά τα υπόλοιπα, η ετικέτα του σκευάσματος αποτελεί και το Ευαγγέλιο. Ναι, πάντα με την ετικέτα, με κανέναν άλλο νόμο. Η ετικέτα, ότι αυτό είναι στη συνείδηση του κάθε χρήστη, δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, η ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού κατά βάση είναι στη συνείδηση του κάθε χρήστη. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχων. Ο κ. Κρασακόπουλος ανέφερε για 10.000 ευρώ πρόστιμο το οποίο έπεσε σε παραγωγό της περιοχής μας. Το κυρωτικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό στην περίπτωση που πιαστεί κάποιος. Εάν δεν πιαστεί, είναι συνείδηση. Είναι κουλτούρα, είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, το περιβάλλον, τον καταναλωτή που θα καταναλώσει το τρόφιμο, όλα αυτά που είπα στην αρχή. Δεν. Όμως στην περίπτωση που θα συλληφθεί κάποιος, είτε για την υπέρβαση των MRL, είτε για την υπέρβαση, είτε για την χρησιμοποίηση μια συγκεκριμένη ουσία, τα πρόστιμα είναι αυστηρότατα. Άρα απαγορεύεται στην άρτηση. Σας είπα, αν στην ετικέτα του σκευάσματος λέει ότι η χρήση του συγκεκριμένου σκευάσματος απαγορεύεται τη συγκεκριμένη εποχή, ναι. Εάν δεν απαγορεύεται, δεν είναι κατά βάση απαγορευτικό. Ως μια γενική αρχή για τα μεξοκομεία σας την εξήγησα. Κατάλαβα. Κάνω μια ερώτηση. Ναι. Συλλέξουμε δραπάνες το 1-3 αγορά μεταφορά και κατάσταση κολλητών θητιών, των οποίων η κατάσταση εξηγείται με τη χρήση σπόρου. Εννοούμε, μας είπατε ότι αν θέλει κάποιος να αγοράσει κάποιο τμήμα με ελιές, αυτό εννοείται. Τι αγορά, να φυτέψει. Να φυτέψει. Τι αγορά, το μελιό, και οι πορτοκαλιές και οι λεμονιές. Η αγορά δεν τριγύρω. Δεν τριγύρω. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Πουθενά δεν είδα μέσα εδώ για αγορά εκείς. Δεν έχω τοποθετηθεί καθόλου. Όχι, η αγορά εκείς δεν ενισχύεται. Να κάνω μια ερώτηση. Πες ότι είναι ένας νέος γεωργός και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με ένα θερμοκήπιο 3 στρέμματα και θέλει να κάνει επένδυση άλλα 10 στρέμματα. Η προϋπόθεση είναι να του δοθεί η ενίσχυση να αγοράσει για να κάνει καινούργια κατάσταση στο θερμοκήπιο. Προϋπόθεση να έχει γίνει, είναι αυτό. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο έτσι που το θέλετε. Όμως δεν υπάρχει κανένα μέτρο παρά μόνο το μέτρο, υπήρχε ένα μέτρο από το παρελθόν, η επιδότηση επιτοκίου σε παραγωγούς, σε αγρότες κατά βάση, οι οποίοι είχαν σκοπό τους και μέλημά τους να μεγενθύνουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης, γιατί οι μικρές εκμεταλλεύσεις και η κατάτμιση της γεωργικής γης είναι η σημαντικότερη εγγενής αδυναμία της γεωργίας σήμερα. Η πολιτεία μέχρι τώρα το μόνο μέτρο το οποίο έχει θεσπίσει για την αύξηση, για τη μεγέθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η επιδότηση επιτοκίου, η αγορά γης.
Δεν υπάρχει μέσα από πόσο να το επιδιώσει άλλο μέτρο χρηματοδοτικού. Να ρωτήσω κάτι συγγνώμη. Ως προς τα σχέδια βελτίωσης, αυτοί που θα καταθέσουν το φάκελο τώρα που έχει ανοίξει το σύστημα και αυτοί που θα καταθέσουν το φάκελο τέλος Απριλίου, η εξέταση θα είναι βοηθή. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί παλιά. Δεν υπάρχει προτεραιότητα, όχι καμία. Αυτοί που καταθέσουν γρήγορα παίρνουν και γρήγορα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Να κάνω και εγώ μια παρέμβαση στα βράδια την υπολοιματικότητα. Μια και μιλάω σε ενοκαλλιτέ, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Τα τελευταία χρόνια στο Λεωράδο, κυρίως από την Πεσσινία και από την Ηλία, βρίσκουμε πολυτέλεια οι κατάθλιες. Αυτό εμείς το λέμε παντού σε αλληλεπιδρομή, το έχουμε ανακοινώσει. Συνδυασμός, προσέξτε, πρέπει να καταργήσουμε στο αριστοβρύελο το ορυκτέλαιο. Φυσικό δηλαδή. Τυγανέλαιο, λιλιέλαιο, αραβοστέλαιο. Δυστυχώς, κινδυνεύουμε να δυσμίσουμε το λάδι μας στη Μεσσηνία. Γιατί κυρίως λέει στη Μεσσηνία ξεχωρίζει πολύ το αριστοφρύωνο. Και όχι σε άλλες περιοχές. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το προσέξουμε. Να καταργήσουμε πάση θυσία το ορυκτέλαιο στο αριστοφρύωνο. Κυρίως από εκεί προέρχεται τα υπολείμματα. Κυρίως η χώρα όπως η Γερμανία. Για να πάει λάδι στη Γερμανία οπωσδήποτε χωρίς εξέταση και ορυκτέλαια δεν παίρνει το λάδι. Στην Ιταλία του μαρώνει και άλλα ξεκαναλύσει. Αλλά φανταστείτε λοιπόν να πούνε ότι στη Μεσσηνία έχει πρόβλημα πολυτέλεια. Εκμονίζει. Αλλά επαναλαμβάνω κυρίως το αριστοφρύωνο πρέπει να είναι φυσικό προϊόν. Το λάδι. Ναι. Ναι, εγώ το χρησιμοποιώ στον τόπο. Μια χαρά. Τη γαδέλια μου μια καλυσίδα. Λάδι για την καλυσίδα. Κυρίως την καλυσίδα. Υπάρχει κάποιος άλλος κύριος, κάποια κυρία που θέλει να κάνει κάποια άλλη ερώτηση. Το πιο σημαντικό δεν είναι το πρόσωπο που μπορεί να έχει ο είναι το μετά. Το πρόσωπο που μπορεί να είναι από ένα σχέδιο το τι γίνεται με το προϊόν. Συγκεκριμένος παραγωγός έφαγε 20 μέρες να μην μπορεί να πωλήσει προϊόντα στο λίγο. Γιατί αυτά ήταν για το λίγο. Η ζημιά που έπαθε στο χαρό μπορεί να ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον άνθρωπο και ένα πρόσωπο 2 ευρώ από την Ιδά. Και να προτιμούσε να το πρόσωπο παρά να το βρει στο σούπερ μάρκετ. Έχει δίκιο ο κ. Κουδίκης, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί πέρα από το πρόστιμο, το σημαντικότερο είναι σε αυτούς που είναι εφοδιάζουν μεγάλα καταστήματα, επειδή που έχουν και συστήματα που ελέγχουν, όποιος εισηγηθεί παραβάτη στα όρια υπολοιμάτων, αποβάλλεται από τα αξίδια. Οπότε αντιλαμβάνεστε, η οικονομική σημεία είναι τεράστια. Ερώτηση άλλη πάλι, παιδιά. Ο κ. Σωτηρίου. Λοιπόν, θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνάντηση και χωρίς την παρουσία σας δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Διευθυντή και τους υγειοπόρους για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν από τον προσωπικό της χρόνου, προσωπική της ζωή, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τα επίκαιρα θέματα του αγροτικού